Χαίρομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, και πάλι που με κάλεσε εδώ ο ιερέας σας, ο πατήρ Ισακ, για να πούμε λίγα λόγια πνευματικά. Είχα έρθει και πέρυσι εδώ στο χωριό της Φιλοθέης και την ομιλία που κάναμε την έχουμε ανεβάσει στο κανάλι μας. Έχω ένα τηλεοπτικό κανάλι στο YouTube που έχει τον τίτλο «Γέρον Νεκτάριος». Και κοίταξα σήμερα να δω πόσοι έχουν δει την περσινή ομιλία και γράφει από κάτω. Μετά από ένα χρόνο την έχουν δει μέχρι σήμερα 40 και πλέον χιλιάδες άνθρωποι. Μια ολόκληρη πολιτεία. 5 λόγια που είπαμε εδώ, την είδαν 40.000 άνθρωποι. Και χάρηκα γι' αυτό, γιατί σίγουρα και άλλοι πατριώτες σας θα την είδανε από άλλα μέρη και ας μην είναι εδώ, δεν μπορούν να έρθουν παρόντες. Και γι' αυτό και σήμερα αποδέχτηκα την πρόσκληση που μου είπε ο πατήρ Ισακ να είμαι ξανά κοντά σας, για να συζητήσουμε και να πούμε ένα θέμα το οποίο, μια και είμαστε παραμονή της Παναγίας, να δούμε κάποια πράγματα. Ένα από αυτά που θέλω να δούμε είναι γιατί η Θεοτόκος ονομάζεται Παναγία. Τη λέμε Παναγία γιατί είναι πάνω από όλους τους Αγίους? Θα σας πω όχι. Δεν λέγεται γι' αυτό Παναγία. Θα σας εξηγήσω γιατί λέγεται όμως Παναγία στη συνέχεια, για να μπορέσετε να το καταλάβετε. Καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι ο άνθρωπος που έρχεται πάνω στη γη και δημιουργείται, στην αρχή δεν είναι τίποτα. Είναι ένα σπέρμα. Που ενώνεται το σπέρμα του ανδρός με το οάριο της γυναικός. Μια γλοιώδη ουσία. Ποιος μπορεί να διανοηθεί ότι αυτή η γλοιώδης ουσία γίνεται ολόκληρος άνθρωπος, γινόμαστε εμείς? Και πώς, αν δεν υπάρχει Θεός ο οποίος σχεδιάζει το πως θα είναι ο άνθρωπος, όπως σχεδιάζει ο αρχιτέκτον και ο μηχανικός πως θα είναι το σπίτι που θα φτιάξουμε, πως είναι δυνατόν μια γλοιώδης ουσία να γίνεται και να παίρνει τη μορφή που έχουμε εμείς? Γιατί τίθονται ερωτήματα. Γιατί το ένα χέρι μου είναι εδώ και το άλλο εδώ? Δεν θα μπορούσε το ένα χέρι, αν γινόταν στην τύχη χωρίς σχέδιο, να είχε βγει εδώ πίσω? Ή το ένα χέρι μου να ήταν εδώ και το άλλο να ήταν εδώ ή να ήταν στην κοιλιά μου? Όταν δεν υπάρχει σχεδιαστής, όταν δεν υπάρχει Θεός, όταν δεν υπάρχει τίποτα και είναι όλα, γίνονται κατά σύμπτωση και γίνονται και στην τύχη, τότε θα πρέπει να αναλογιστούμε πώς υπάρχει αυτή η αρμονία μεταξύ μας. Δηλαδή πώς γίνεται το ένα χέρι μου να είναι ίσο με το άλλο? Εδώ άμα πιάσετε το πλατάνι θα δείτε στη μέση έχει μια γραμμή το φύλλο του, όλα τα δέντρα. Άμα το κλείσετε στη μέση θα δείτε ότι το μισό φύλλο σε όλα τα δέντρα είναι το ίδιο με το άλλο μισό. Τυχαίο? Εδώ δεν γίνεται ένα στυλός. Άμα πάρετε ένα στυλό, τυχαίως δεν γίνεται. Κάποιος πρέπει να βάλει το μελάνι μέσα, κάποιος πρέπει να φτιάξει το καπάκι, κάποιος πρέπει να φτιάξει το ένα, κάποιος το άλλο. Δεν μπορεί να είναι τυχαία. Άρα και ο άνθρωπος δεν δημιουργείται τυχαία. Και όπως λέει η Αγία Γραφή, γίνεται κατ' εικόνα του Θεού. Ποιήσω με έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωση. Άρα υπάρχει σχεδιαστής
Υπάρχει σχέδιο από πίσω. Και ο σχεδιαστής δεν είναι κανένας άλλος παρά ο Θεός μας. Και όπως κάθε σπίτι το σχεδιάζει κάποιος μηχανικός και κάποιοι εργάτες το οικοδομούν και το κτίζουν και δεν γίνεται μόνο του, δεν φυτρώνει κανένα σπίτι μόνο του, έτσι κατά τον ίδιο τρόπο κανένας από εμάς δεν φυτρώνει τυχαία. Υπάρχει σχέδιο, υπάρχει σχεδιαστής, υπάρχει Θεός. Μαρτυρεί την ύπαρξη του Θεού. Εάν δείτε εδώ έχουμε τον ήλιο, τα αστέρια, εκατομμύρια δισεκατομμύρια πλανήτες. Η γη ξέρετε πώς είναι. Όσο λέει μια τελεία. Η γη που ζούμε πάνω, εδώ, μέσα στο σύμπαν, είναι όσο είναι μια τελεία που κάνουμε με το στυλό. Πάνω σε ένα τετράδιο. Υπάρχουν εκατομμύρια δισεκατομμύρια πλανήτες πολύ μεγαλύτεροι από εμάς, οι οποίοι κινούνται. Οι πλανήτες αυτοί κινούνται. Όπως κινούνται τα αυτοκίνητα στους δρόμους. Τα αυτοκίνητα στους δρόμους όμως έχουν μέσα λογικά όντα που είμαστε εμείς, έχουν λογικά όντα που είμαστε εμείς και τα οδηγούμε. Δεν κινούνται μόνα τους και παρότι τα οδηγούν λογικά όντα, εν τούτη στρακάρουμε. Είδατε ποτέ οι πλανήτες να τρακάρουν? Ποιος τους οδηγεί? Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια λέει πλανήτες. Δεν μπορεί να φανταστείτε. Το μάτι μας λέει δεν τους βλέπει. Αυτά που βλέπουμε τα αστέρια κινούνται όλα. Και βλέπουμε ελάχιστα λέει. Γιατί αυτά είναι τα πιο μεγάλα. Και μπορεί και τα βλέπει το μάτι μας. Εάν δείτε λέει με τηλεσκόπιο πώς είναι οι πλανήτες, είναι όπως βλέπετε στην Πατησίων, στην Ομόνια τα αυτοκίνητα. Το ένα πάνω απ' τ' άλλο. Χαμός. Και δεν τρακάρει κανένα. Πώς δεν τρακάρει κανένας, δεν συγκρούεται ένας πλανήτης με τον άλλον? Ποιος τα οδηγεί? Ποιος τα οδηγεί αδελφιά μου? Επίσης, βλέπουμε εδώ ένα δέντρο, φυτεύω μια μηλιά, φυτεύω μια χλαδιά, μια πορτοκαλιά, το πλατάνι, το ποτίζω, νερό του ρίχνω. Μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς το νερό που του ρίχνω γίνεται ξύλο, ο κορμός? Πώς το νερό μετατρέπεται σε ξύλο? Να μου απαντήσουν οι επιστήμονες θέλω. Όχι εσείς. Πώς το ίδιο το νερό που πίνει το δέντρο γίνεται φύλλο? Πώς το ίδιο το νερό γίνεται πορτοκάλι? Πώς το νερό γίνεται φλούδα, γίνεται μέσα ο καρπός? Πώς το νερό γίνεται κουκούτσι? Η επιστήμη το βλέπει, δεν μπορεί να δώσει το πώς γίνεται. Σου λέει γίνεται, έτσι είναι, ρουφάει από τις ρίζες τις ουσίες του νερού και μετατρέπεται. Ναι, αλλά το ίδιο το νερό, πώς γίνεται ξύλο? Όπως γίνεται εσύ που τρως χόρτα, που τρως νερό, πίνεις νερό, τρως κρέας και τα χόρτα που τρως τι γίνονται? Μαλλιά, τρίχες. Πώς το κρέας γίνεται τρίχα μέσα στον οργανισμό σου? Πώς γίνεται αυτή η μεταβολή? Πώς τα χόρτα που τρως γίνονται δόντι, γίνονται νύχι, γίνονται φρύδι, γίνονται μάτι? Τυχαία. Εδώ έχουμε τα κινητά μας τηλέφωνα και όταν έχω ένα κινητό τηλέφωνο το προγραμματίζω. Και όταν το προγραμματίσω όπως και το κομπιούτερ, ό,τι του πω μετά, το κάνει.
αλλά είναι προγραμματισμένο. Από ποιον είναι προγραμματισμένο? Από κάποιον που λέγεται προγραμματιστής, μου έχει βάλει ένα πρόγραμμα μέσα. Και το καταλαβαίνω πώς γίνεται. Και μπορώ και πληρώνω με το κινητό μου τη δόση στην τράπεζα, πληρώνω τη ΔΕΗ, στέλνω email με το κινητό μου, στέλνω μηνύματα, απαντάω με τη φωνή μου και τα ακούει ο άλλος τη φωνή μου, το ανοίγω και με βλέπει ο άλλος. Αλλά αυτά είναι προγραμματισμένα και υπάρχει προγραμματιστής. Δηλαδή στο κινητό θέλω προγραμματιστή. Στο δέντρο ποιος το προγραμμάτισε? Τον άνθρωπο ποιος τον προγραμμάτισε να τρώει χόρτα και να γίνεται τρίχες στο χόρτο, να γίνεται δόντι, να γίνεται νύχι, να γίνεται σηκώτη? Ποιος? Κανένας? Τότε και το τηλέφωνο δεν υπάρχει προγραμματιστής, μόνο του τα κάνει όλα αυτά. Μόνο του έγινε. Κανένας δεν τα έφτιαξε. Στην τύχη γίνανε. Όπως έγινε και η γη στην τύχη, όπως έγιναν και όλοι οι πλανήτες και δεν συγκρούονται, όλα αυτά είναι στην τύχη μόνα τους. Και ο άνθρωπος μόνο του και το νερό μόνο του και το τηλέφωνο μόνο του και τα σπίτια σας μόνα τους έγιναν. Καταλαβαίνετε ότι αυτός που δεν θέλει να αποδεχτεί το Θεό συγκρούεται με τη λογική, την ανθρώπινη. Πρέπει να μας δώσει απαντήσεις. Όχι το τι γίνονται, το τι γίνονται τα βλέπω. Το ότι δηλαδή οι πλανήτες δεν συγκρούονται, το βλέπω. Γιατί υπάρχουν οι φυσικοί νόμοι. Αλλά οι νόμοι θέλουν νομοθέτη. Όπως οι νόμοι πρέπει να τους περάσουν από τη Βουλή και πρέπει να υπάρχει νομοθέτης, όλοι οι νόμοι θέλουν νομοθέτη από πίσω. Δεν γίνεται τίποτα στην τύχη. Άρα και τους νόμους της φύσης, η φύση δεν είναι κάτι αόριστο και αόρυτο, αόρατο και άνευ λογικής. Υπάρχει κάποιος που τα προγραμματίζει, κάποιος που τα έχει ρυθμίσει όλα αυτά. Και αυτός είναι ο Θεός. Ιδάλλως δεν μπορούν οι άθεοι και οι άπιστοι να μας δώσουν απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Και αν λοιπόν σας λένε ότι όλα αυτά έγιναν τυχαία, πείτε τους και το κινητό σου τυχαίο έγινε. Και το σπίτι σου μόνο του χτίστηκε. Και το βιβλίο αυτό μόνο του γράφτηκε, δεν το έγραψα εγώ. Ούτε το τύπωσε κανένας. Ξαφνικά βρέθηκε, το έβγαλε η γη όπως βγάζει όλα τα άλλα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα διέξοδο που τα πάντα οδηγούν στο Θεό, στο Δημιουργό μας. Και τίθεται μετά το άλλο το ερώτημα. Και γιατί ο Θεός τα έφτιαξε όλα αυτά? Και γιατί έφτιαξε εμάς? Δηλαδή γιατί να κάνει εμένα και εσένα? Υπήρχε λόγος? Υπήρχε λόγος? Εδώ απαντάει ο ίδιος ο Θεός. Διότι ο Θεός είναι αγάπη. Και όταν αγαπάς και είσαι η αγάπη, αυτός που έχει αγάπη δεν είναι ποτέ και δεν κοιτάει τον εαυτόν του. Δεν είναι εγωιστής αυτός που έχει αγάπη. Ο εγωιστής είναι παρτάκιας. Κοιτάει μόνον τα του εαυτού του. Και γι' αυτό στο τέλος μένει μόνος. Γιατί θέλει να γίνεται το δικό του και πάντοτε το δίκαιο να το έχει αυτός και πάντοτε όλα να γίνονται γι' αυτόν. Και όλοι οι άλλοι να κάνουν αυτό που λέει εκείνος. Και αν δεν περάσει το εγώ του, δημιουργεί προβλήματα. Ο Θεός δεν είναι εγωιστής. Και επειδή είναι αγάπη και μόνον αγάπη, γι' αυτό ο Θεός θέλησε να μοιραστεί αυτή τη χαρά και την αγάπη που βιώνουν τα τρία πρόσωπα. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Τρία πρόσωπα ζουν αυτή την αγάπη.
Και γι' αυτό είπαν, ας φτιάξουμε το σύμπαν, ας φτιάξουμε τον άνθρωπο σαν και εμάς και να μοιραστούμε αυτή την αγάπη. Και αυτή την αγάπη τη φθόνησε ο διάβολος. Αυτή τη χαρά που θέλησε να δώσει ο Θεός στον άνθρωπο και που τον έθεσε μέσα στον παράδεισο για να ζει ευτυχισμένα όπως ευτυχισμένος είναι ο Θεός. Και να ζει με αγάπη, ειρήνη και αιώνια. Γιατί αιώνιος είναι ο Θεός, δεν πεθαίνει. Έδωσε λοιπόν πνοή από την πνοή του σε εμάς για να είμαστε αθάνατοι. Να μην πεθαίνουμε. Και βλέπετε αυτό το φθόνησε ο διάβολος. Οι πεπτοκότες άγγελοι. Οι πεπτοκότες άγγελοι το φθόνησαν και διέλυσαν τον παράδεισο. Έσπρωξαν οι δαίμονες τον άνθρωπο προς το κακό και την αμαρτία. Και αντί να ακούσουμε το Θεό, τη φωνή του Θεού, τελικά ο άνθρωπος υπήκουσε στο διάβολο. Είναι σαν το παιδί σας να μην ακούσει εσάς και ενώ τον βλέπετε τον έμπορο ναρκωτικών που πλησιάζει τη γειτονιά σας και του λες παιδί μου μην πας αυτόν εκεί, σκορπά το θάνατο με τα ναρκωτικά. Και το παιδί σου αντί να ακούσει εσένα τελικά πάει και ακούει εκείνον. Παίρνει τα ναρκωτικά και οδηγείται στο θάνατο. Αυτό έκανε ο άνθρωπος. Αντί να ακούσουμε το Θεό, υπακούσαμε στον εχθρό του Θεού, το διάβολο. Και έτσι οδηγηθήκαμε στο θάνατο. Ενώ ο Θεός μας έπλασε να ζούμε αιώνια. Να ζούμε αιώνια μας έπλασε ο Θεός. Όπως είναι αιώνιος και αυτός. Και γι' αυτό βλέπετε η ψυχή μας δεν πεθαίνει. Συνεχίζει και ζει αιώνια. Θα ζούσε και το σώμα μας αιώνια. Δεν θα είχαμε κηδείες. Δεν θα είχαμε θανάτους. Δεν θα αποχωριζόμαστε. Ούτε θα γερνάγαμε. Αλλά αυτά τα χάσαμε από την ανοησία μας, από το να υπακούσουμε τη φωνή του εχθρού του Θεού που πολεμάει το Θεό με αποτέλεσμα αδελφοί μου να γίνει τι, να γεννηθεί ο θάνατος. Και γιατί ο Θεός επέτρεψε να έρθει ο θάνατος, ή να μη το κακό αθάνατο γέννηται. Διότι με το θάνατό μας τελειώνει η αμαρτία. Δεν μπορείς να ξαναμαρτήσεις. Δεν μπορείς να ξαναμαρτήσεις. Τελειώνει η αμαρτία. Και έτσι το σώμα πλέον πεθαίνει και ο άνθρωπος δεν μπορεί να αμαρτήσει. Τελειώνει. Και γι' αυτό τι είπε ο Χριστός. Το σχέδιό του ο Θεός να ζήσουμε την αιώνια ζωή δεν το χάλασε. Δεν το χάλασε. Τι είπε? Όπως εγώ πεθαίνω και αναστήθηκα, έτσι θα αναστήσω και εσάς, τα σώματά σας θα τα αναστήσω και πλέον δεν θα μπορούν να αμαρτάνουν. Δεν θα μπορεί ο διάολος να μας οδηγήσει ξανά στην αμαρτία για να ζούμε αιώνια πια. Και γι' αυτό και στο πιστεύω τι λέμε, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος. Αιώνος. Άρα θα έχω μια, στο μέλλον μια αιώνια ζωή. Και όπως λέω αδελφοί μου, η ζωή μας δεν είναι μόνον αυτή. Υπάρχει μια άλλη ζωή που τη ζήσαμε ήδη.
Θυμόσαστε ποια ήταν η άλλη μας ζωή που τη ζήσαμε. Η κοιλιά της μάνας μας. Για 9 μήνες ζούσαμε σε μια άλλη ζωή. Με τον τρόπο που ζούσαμε. Με τον τρόπο που τρεφόμασταν. Με τον τρόπο που αναπνέαμε. Αλλά ζούσαμε. Και κάθε μήνας αντιστοιχεί στα χρόνια που ζούμε. Και γι' αυτό βλέπετε, μένει έγκυος η άλλη και το παιδάκι με στην κοιλιά στον πρώτο μήνα αποβάλλεται. Τι σημαίνει αυτό? Γεννιέται ένα παιδάκι και μετά από λίγο πεθαίνει. Όταν γεννηθεί σε αυτή τη ζωή, τον πρώτο χρόνο. Δεν τον συμπληρώνει. Άλλο παιδάκι αποβάλλεται στους 3 μήνες. Και πράγματι βλέπετε παιδάκια που πεθαίνουν 3 μηνών, 4 μηνών. Όταν γεννιούνται ή πεθαίνουν 4 ετών. Κάθε μήνα βάλτε το στα χρόνια. Αλλά γεννιούνται 7 μηνύτικα. Άρα φεύγει αυτός ο άνθρωπος στα 70 του χρόνια. Όχι ότι το 7 μηνύτικο φεύγει, αντιστοιχίες κάνω. Ο άλλος φτάνει στα 90 χρόνια του. 9 μήνες μέσα στην κοιλιά της μάνας. Το παιδί που ζούσε μέσα στην κοιλιά, εσύ και εγώ, μπορούσαμε να φανταστούμε όταν είμαστε μέσα στην κοιλιά της μάνας μας ότι υπήρχε έξω από την κοιλιά της μάνας μας αυτός ο κόσμος? Μπορούσατε να το φανταστείτε ότι υπάρχει αυτός ο κόσμος όταν ήσασταν μες στην κοιλιά της μάνας σας? Όχι. Κανείς δεν το φαντάζεται αυτό το πράγμα. Και όμως όταν ήρθαμε και βγήκαμε μέσα σε αυτή τη ζωή, όπως γεννιέται ο άνθρωπος από τα γεννητικά όργανα της γυναίκας, γεννιέται και γιατί κλαίει όταν γεννιέται? Γιατί φοβάται. Δεν ξέρει που πάει, αισθάνεται ότι πεθαίνει. Βλέπει ότι οδηγείται και στριμώχνεται. Κατεβαίνει από την κοιλιά, δηλαδή φαίνεται ότι φεύγω. Κάπου πάω. Και αισθάνεται ότι τελειώνει. Μέχρι εδώ ήταν 9 μήνες. Τέλειωσε η ζωή μου. Και γι' αυτό πιέζεται και κλαίει. Πιέζεται και κλαίει. Και βγαίνει έξω και ξαφνικά βλέπει έναν άλλον κόσμο. Που δεν είχε ο κόσμος αυτός που βλέπει καμία σχέση με τον κόσμο που ζούσε πιο πριν, 9 μήνες. Για δείτε τώρα, η γη με τι μοιάζει? Με την κοιλιά της μάνας. Στρογγυλή. Κι άλλο ζει 90 χρόνια, 9 μήνες, άλλος 7 μηνύτικος, 70, άλλοι πιθαίνουν μωρά, τρίμηνα, φεύγουνε, αποβάλλονται. Έτσι και μωρά φεύγουν. Και έχουμε τη μάνα γη. Η κοιλιά είναι αυτή. Και η μάνα γη μας γεννάει. Τι είναι ο τάφος? Για δείτε σαν τι μοιάζει ο τάφος. Σαν το γενετικό όργανο της γυναίκας είναι. Που σε βάζουν εκεί, στριμώχνεσαι και φεύγεις από εκεί και ενώ νομίζεις ότι τελειώνεις, τέλειωσες, πέθανες, που μπήκες μες στον τάφο, τελικά ξαφνικά βγαίνεις σε μια άλλη ζωή που δεν την έχουμε. Ούτε τη φανταζόμαστε πως μπορεί να είναι. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι πήγε και είδε πράγματα που δεν ήξερε, λέει, τι να πω, λέει, τι να σας περιγράψω, λέει. Δεν περιγράφονται. Δεν έχω λόγια, λέει, να σας πω. Όπως μπορεί το παιδί να περιγράψει όταν είμαι στην κοιλιά της μάνας το πως είναι η ζωή μας. Ποιος θα το καταλάβει? Ούτε το περιμένει ότι θα δει όταν βγει από την κοιλιά. Ομοίως και εμείς δεν ξέρουμε τι θα απολαύσουμε. Και γι' αυτό όλοι οι Αγίοι μας θέλαν ή δυνατόν το γρηγορότερο να φύγουν από αυτή τη ζωή. Γιατί? Διότι γνωρίζοντας τον Χριστό ήξεραν ότι πάνε σε μια πολύ καλύτερη ζωή. Και γι' αυτό βλέπατε ότι όταν γινόντουσαν οι διωγμοί και μας κόβαν τα κεφάλια, οι χριστιανοί έτρεχαν από μόνοι τους να τους φάξουν οι ειδωλολάτρες, να τους φάξουν
ώστε να φύγουν γρηγορότερα από αυτή τη ζωή. Για να απολαύσουν την τελική ζωή που είναι το τέλειο. Που είναι το τέλειο. Τώρα εμείς βλέπετε, συζητάμε μέσα εδώ, σε αυτή τη γη που είμαστε και λέμε πώς θα είναι από εκεί, πώς θα είναι από εδώ, όπως λέει και το παιδάκι. Πού θα φύγω, καλά είμαι εδώ μέσα εγώ στη μάνα μου 9 μήνες. Πού με σπρώχνουνε να βγω τώρα. Πού πάω, λέει το κακόμοιρο, και κλαίει. Έτσι και εμείς κλαίμε με το θάνατο. Και όμως βγαίνουμε σε μια πολύ πολύ ανώτερη ζωή. Σε μια πολύ πολύ ανώτερη ζωή. Και για αυτή τη ζωή μας μίλησε ο Χριστός. Μας μίλησε ο Χριστός. Και τα πιστεύετε? Είναι αλήθεια? Εδώ είναι αν έχω εμπιστοσύνη στον Χριστό. Ότι μου είπε αλήθεια, ναι ή όχι. Αν του έχω εμπιστοσύνη, αυτό σημαίνει πιστεύω στον Χριστό. Η λέξη πιστεύω είναι το εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι ότι μου είπε αλήθεια. Ναι, βέβαια. Και μου το έδειξε στην πράξη ότι μου λέει αλήθεια. Γιατί αυτά που είπε και με θαύματα μου τα επιβεβαίωσε, αλλά και ο ίδιος πέθανε και αναστήθηκε. Και το Λάζαρο ανέστησε. Και άλλους ανέστησε. Άρα δεν μου είπε ψέματα. Άρα δεν μου είπε, και γι' αυτό τον εμπιστεύομαι. Αυτό σημαίνει πιστεύω στον Χριστό. Και τι μου είπε ο Χριστός? Ότι εκεί στην άλλη τη ζωή που πάμε υπάρχουν, όπως και εδώ, υπάρχει το Τρίκορφο που μένω εγώ, υπάρχει Φιλοθέη, υπάρχει η Γλύφα, ο Μαραθιάς, διάφορα. Και ο καθένας πάλι έχει και το δικό του σπίτι. Ανάλογα τις δυνατότητες που έχει, φτιάχνει το δικό του σπίτι. Εδώ εγώ βλέπω στη Φιλοθέη και φτωχόσπιτα, αλλά είδα και βίλες. Ή έκανα λάθος? Δεν έκανα λάθος. Ανάλογα την οικονομική επιφάνεια του καθενός. Ανάλογα την οικονομική επιφάνεια του καθενός. Έτσι μου είπε ο Χριστός ότι στην άλλη ζωή, ανάλογα το πώς θα ζήσετε και τι έργα θα έχετε, θα κτίζετε με τα έργα σας και με τη ζωή σας το σπίτι που θα μείνετε. Εάν δεν κάνετε έργα, θα μείνετε στο παγκάκι. Δεν θα έχετε σπίτι και μόνοι σας θα κάνετε τη ζωή σας στο παγκάκι κόλαση. Όπως αυτοί που κοιμούνται στους δρόμους και στα παγκάκια, κάναν τη ζωή τους μόνοι τους κόλαση. Εάν εργαστείς και μορφωθείς και κάνεις χρήματα, θα φτιάξεις ωραίο σπίτι. Το ίδιο, αν εργαστείς για τον Χριστό και δουλέψεις για τον Χριστό μέσα σου και στη ζωή σου, εμείς γι' αυτό γίναμε μοναχοί, γιατί πάμε να πάρουμε, να φτιάξουμε βίλες. Δεν θέλω να πάω σε ένα σπιτάκι φτωχό. Ζούσα στο σπίτι μου. Εκεί που πάω θέλω να έχω βίλα. Και από μένα εξαρτάται, μου είπε ο Χριστός. Άρα εργάζομαι και δίνω τη ζωή μου στο Χριστό και δουλεύω νύχτα μέρα για το Χριστό και ζω για το Χριστό και μόνο γι' αυτόν με ένα σκοπό. Εκεί που θα πάω να μπορέσω να έχω ό,τι το καλύτερο. Αφού έδωσα τα πάντα, ακόμα και τη ζωή μου για τον Χριστό. Άρα όσο εργαζόμαστε, αυτός ο αγώνας που κάνουμε ονομάζεται αγώνας αγιότητος. Και γι' αυτό βλέπετε έχουμε μεγάλους Αγίους και μικρούς Αγίους. Και εκατομμύρια ανώνυμους Αγίους, τους οποίους δεν τους γνωρίζουμε. Ανώνυμοι Άγιοι,
Έχουμε πάρα πολλούς. Και ο Χριστός μου είπε ότι ανάλογα τον αγώνα που κάνετε, ανάλογα θα κερδίσετε και από εκεί. Και γι' αυτό προσπαθώ να διορθώσω τα αμαρτήματά μου, τα ελαττώματά μου, το χαρακτήρα μου, να τον διορθώσω. Και όχι μόνο τον διορθώσω, αλλά αν είμαι εγωιστής, όπως είπα προηγουμένως, και είμαι τα του εαυτού μου, να το σπάσω σαν το Θεό που δημιούργησε, γιατί δεν έχει εγωισμό, όλους εμάς από αγάπη ώστε να απολαμβάνουμε αυτά που έχει και εκείνος. Σαν με λίγα λόγια, δεν είναι μονοφαγάς ο Θεός μόνο για την πάρτη του, θέλησε αυτά που έχει να τα μοιραστεί μαζί μας. Και θα τα μοιραστεί, άσχετο αν σας είπα ότι ο διάβολος προσωρινά χάλασε το σχέδιο. Προσωρινά. Και γι' αυτό επέτρεψε το θάνατο, που μπορεί να μας στεναχωρεί και να μας πικραίνει, αλλά σταματάει η αμαρτία, αναστενόμεθα και συνεχίζουμε μια άλλη ζωή. Όπως το παιδάκι που βγαίνει μέσα από την κοιλιά της μάνας, βγήκε σε τούτη τη ζωή. Υπάρχει και συνέχεια και άλλη ζωή, που είναι η τρίτη φάση εκείνη της ζωής. Και εκείνη λένε οι Άγιοι προσδοκούμε. Και γι' αυτό βλέπετε η Αγία Φωτεινή, η Αγία Βαρβάρα, ο Άγιος Δημήτρος, αγωνιζόντουσαν για τον Χριστό. Δίναν μαρτυρία και αν χρειαζόταν, μετά, δίνανε και τη ζωή τους για τον Χριστό και το αίμα τους, το κεφάλι τους. Τα πάντα δίναν για τον Χριστό. Όπως δίνει σήμερα και ένας μοναχός τα πάντα για τον Χριστό. Και έτσι πρέπει να είναι. Και ο ιερέας πρέπει να είναι έτσι που φοράει το ράσο. Αλλά και εσείς που βαπτιστήκατε, τι είπατε την ώρα της βαπτίσεως? Συντάσσεσαι με τον Χριστό. Συντάσσομαι, είπες. Αποτάσσεσαι τον σατανά και τα έργα αυτού. Αποτάσσομαι. Και τότε γιατί κάνεις τα έργα του σατανά? Τότε γιατί πάλι τον υπακούς και κάνεις την αμαρτία? Γιατί υπακούς πάλι στον σατανά? Δεν καταλαβαίνεις ότι σε κοροϊδεύει και θα σε οδηγήσει πάλι στην καταστροφή? Δεν το καταλαβαίνουμε? Τόσο πολύ μας τύφλωσε ο διάβολος. Τόσο πολύ μας τύφλωσε. Και γι' αυτό ο αγώνας που κάνουμε είναι ένας αγώνας, αδελφοί μου, για την αγιότητα. Να μοιάσουμε στους Αγίους. Και πώς γίνεται κανείς Άγιος? Όταν μέσα του βάλει τον ίδιο το Θεό. Γιατί ακούμε τον ιερέα, θα το έχετε προσέξει, που λέει «Πρόσχομεν τα Άγια της Αγίης». Προσοχή, λέει, διότι κόβω και κρατάω στα χέρια μου τα Άγια για να τα μεταφέρω στους Αγίους. Και απαντάει ο ψάλτης. Απαντάει ο ψάλτης. Τι απαντάει? Εις Άγιος. Εις Κύριος. Ένας είναι ο Άγιος. Ένας είναι ο Κύριος. Άρα τι κάνω? Τον Άγιο Θεό προσπαθώ να τον βάλω μέσα μου ώστε να μαγιάσει. Για να σας δώσω να καταλάβετε τώρα τι εννοώ. Έχω γράψει και αυτό το βιβλίο «Ποθώ την αγιότητα», ότι στόχος της ζωής μου, η ψυχή μου, πρέπει να ποθεί την αγιότητα, όλα αυτά που σας είπα. Όλα αυτά που σας είπα. Ποθώ την αγιότητα. Δηλαδή ποθώ να κερδίσω αυτά που μου είπε και να τα αξιωθώ, να τα ζήσω όλα αυτά που μου είπε ο Χριστός μου. Και να μην με πλανήσει ξανά ο διάολος. Έτσι λοιπόν, πρέπει να βάλω όμως, για να γίνω Άγιος, πρέπει να βάλω μέσα μου το Χριστό. Γιορτάσαμε προχθές τις μεταμορφώσεις. Γιατί γιορτάσαμε τη μεταμόρφωση? Έτσι δεν είχαμε τι να κάνουμε και λέμε ας γιορτάσουμε τώρα τη μεταμόρφωση? Δεν στέλνει κάποιο μήνυμα? Όταν γιορτάζω τη βάφτιση, τι μήνυμα μου στέλνει?
ότι πρέπει και εγώ να βαπτιστώ. Βαπτίστηκε ο Χριστός, πρέπει να μιμούμε τον Χριστό. Και γι' αυτό, επειδή πρέπει να μιμούμε τον Χριστό, γι' αυτό και βαπτίζομαι. Τι έκανε άλλο ο Χριστός? Πέθανε. Κάηκε, βάλαν και τον κάψανε ή τάφηκε, μπήκε σε τάφο. Μπήκε σε τάφο. Και τότε τους καίγαν τους ανθρώπους. Και τότε τους καίγανε. Στις Ινδίες ιδιαίτερα πέρα εκεί, αλλά και οι Έλληνες τους καίγαμε. Τους ανθρώπους. Αλλά το αλλάξαμε. Γιατί? Γιατί ο Χριστός τάφηκε. Μπήκε μέσα σε μνήμα. Και από τότε και εμείς οι χριστιανοί, ό,τι κάνει ο Χριστός, το κάνουμε και εμείς ό,τι κάνει ο Χριστός. Μιμούμεθα τη ζωή του. Τι έκανε ο Χριστός? Μεταμορφώθηκε και έλαμψε όλος και έγινε φως. Άρα και μένα η ζωή μου πρέπει να την μεταμορφώσω. Αφού μεταμορφώθηκε ο Χριστός, πρέπει να την μεταμορφώσω. Και αν είμαι εγωιστής, να γίνω ταπεινός. Αν είμαι βλάστημος, να κόψω τη βλασφημία. Αν πορνεύω, να αγαπήσω την αγνότητα. Εάν βρίζω, να πάψω να βρίζω. Εάν έχω κακία, να μάθω να αγαπάω και να διώξω την κακία. Πρέπει να μεταμορφωθώ. Αυτό σημαίνει ποθώ την Αγιώτα. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά και να μεταμορφωθώ και να αλλάξω, πρέπει να μπει και να ζητήσω να μπει μέσα μου ο Θεός. Χωρίς το Χριστό μέσα μου δεν γίνεται τίποτα. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Άνεφε μου, ουδύναστε ποιήν ουδέν. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα από όλα αυτά. Άρα θέλω τη βοήθεια του Θεού. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί κοινωνάμε? Γιατί πρέπει να βάλω μέσα μου το Χριστό. Ιδάλλως από όλα αυτά που σας είπα δεν μπορώ να επιτύχω τίποτα. Τίποτα δεν μπορώ να επιτύχω. Και όσο πιο πολλές φορές βάζω το Χριστό μέσα μου, τόσο πιο πολύ αγιάζομαι. Γιατί τι σας είπα? Ότι ο Χριστός είναι ο Άγιος. Είσαι Άγιος, είσαι Κύριος, Ιησούς Χριστός. Άρα πρέπει μέσα μου να βάζω το Χριστό. Οπ. Ο Χριστός που πρωτομπήκε. Πού πρωτομπήκε ο Χριστός? Ολόκληρος. Στην Θεοτόκο. Στη Θεοτόκο μπήκε. Και γι' αυτό, αφού μπήκε μέσα ολόκληρη θεότητα, αυτομάτως αγιάστηκε όλο το σώμα και το πνεύμα της Παναγίας. Και γι' αυτό λέγεται Παναγία. Όπως ένα δοχείο. Άμα μέσα σε μια στάμνα το γεμίσω μύρο, όλο το δοχείο μυροβλίζει μετά. Και ας φύγει το μύρο από μέσα. Ας το αδειάσω. Το μυροδοχείο θα μυρίζει συνέχεια με τα μύρο. Έτσι και η Παναγία έγινε δοχείο που δέχτηκε μέσα τον Άγιο Θεό. Ολόκληρο. Όλη τη θεότητα. Και γι' αυτό αυτομάτως έγινε Παναγία. Υπεραγία, όχι απλώς Παναγία, υπεραγία. Εμείς παίρνουμε το Χριστό με τη Θεία Κοινωνία. Άρα ο άνθρωπος που δεν κοινωνά και δεν εξομολογείται, γιατί πρέπει να εξομολογηθώ και πριν κοινωνήσω. Γιατί πρέπει να εξομολογηθώ? Διότι ο Χριστός, τι λέμε στα Άγια όταν βγαίνουν, ως τον Βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι. Μα είναι δυνατόν να έρθει ο Βασιλιάς μες στο σπίτι μου και το σπίτι μου να είναι ακατάστατο και βρώμικο? Είναι δυνατόν να έρθει ο Βασιλεύς των Βασιλέων, ο Χριστός, να μπει μέσα στην καρδιά μου
και το σπίτι μου, η ψυχή μου να είναι μέσα στα αμαρτήματα, μέσα στη βρώμα, μέσα στο βούρκο της αμαρτίας. Ενώ η εξομολόγηση τι κάνει, είναι η σκούπα, η ηλεκτρική που μαζεύει όλα τα σκουπίδια και τα καθαρίζει. Καθαρίζει την ψυχή μου. Και γι' αυτό είδατε που σας είπα, ο ιερέας σας έγινε και πνευματικός. Έγινε ηλεκτρική σκούπα που ό,τι αμάρτημα έχετε τώρα μέσα σας, εκείνος θα το απορροφά και θα καθαρίζει το σπίτι της ψυχής σας. Γιατί, για να μπει μετά ο βασιλεύς των βασιλέων, να μπει μέσα ο Άγιος Θεός. Και όταν βάζετε μέσα τον Άγιο Θεό, θα φτάσετε κι εσείς και εγώ στην αγιότητα. Να λοιπόν γιατί λέμε την Αγία Μαρία, τη Θεοτόκο, υπεραγία, αλλά και Παναγία. Γιατί ακριβώς είναι η πρώτη που δέχτηκε μέσα όλη τη θεότητα και αγίασε τα πάντα, αγιάστηκε. Το αίμα της, τα κοκαλά της, τα μαλλιά της, τα ρούχα της, τα πάντα. Ό,τι είχε αγιάστηκε. Όπως όταν πέφτει φωτιά, τα κατακαίει τα πάντα, έτσι εδώ το Πνεύμα το Άγιον και ο Θεός που ήρθε μέσα της, την αγίασε μια για πάντα. Και γι' αυτό και την τιμούμε. Και γι' αυτό λέμε τη Θεοτόκον και μητέρα του φωτός εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομεν. Με ύμνους να τη δοξάζουμε. Αλλά και αυτό το δρόμο μπορούμε και εμείς να τον ακολουθήσουμε. Και δεν θα γίνουμε σίγουρα σαν την υπεραγία Θεοτόκο, αλλά τουλάχιστον να ανήκουμε και να γίνουμε μικροί Άγιοι. Για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε και όταν εισέλθουμε στη χώρα της αγιότητος, στη χώρα του φωτός, εκεί που είναι η νέα ζωή που σας είπα, που τη συναντάμε αμέσως με το που φεύγουμε από αυτή τη ζωή, δεν πεθαίνουμε, απλά αναχωρούμε. Όπως αναχωρεί το παιδάκι μέσα από την κοιλιά της μάνας και βγαίνει σε μια νέα ζωή, έτσι και εμείς βγαίνουμε σε μια νέα ζωή. Και γι' αυτό την ημέρα αυτή που φεύγουμε από αυτή τη ζωή, δεν τη λέμε θάνατο, αλλά τη λέμε γενέθλιο ημέρα. Είναι τα γενέθλιά μας για το τρίτο μέρος της ζωής. Και γι' αυτό την Παναγία η Εκκλησία έχει ορίσει ότι έφυγε στις 15 Αυγούστου. Το όρισε η Εκκλησία. Η Παναγία δεν έφυγε 15 Αυγούστου. Άλλη ημερομηνία έφυγε. Αλλά εν πάση περιπτώσει η Εκκλησία μας όρισε αυτή την ημέρα. Όπως και η μεταμόρφωση. Δεν έγινε 6 Αυγούστου. Αλλά η Εκκλησία όρισε να τη γιορτάζουμε 6 Αυγούστου. Αυτή είναι η δύναμη της Εκκλησίας. Γιατί φτιάχνει η Εκκλησία τον λεγόμενο εορτολογικό κύκλο. Και αφού έβαλε τη γέννηση του Χριστού 25 Δεκεμβρίου, τον Ευαγγελισμό πού θα τον έβαζε? Βάλε 9 μήνες πιο πριν, θα σου βγει 25 Μαρτίου. Άρα, ο Ευαγγελισμός δεν έγινε 25 Μαρτίου. Το όρισε η Εκκλησία για να γιορτάζουμε το γεγονός. Γιατί εμείς γιορτάζουμε γεγονότα. Ούτε ημέρες, ούτε ώρες, ούτε χρόνους. Γεγονότα. Γιορτάζω τον Ευαγγελισμό. Και μου λέει η Εκκλησία, για να φτιάξω τις γιορτές σε μια σειρά, θα πρέπει να ορίσω κάποιες ημερομηνίες. Να ξέρουν οι χριστιανοί σε όλο τον κόσμο πότε θα γιορτάζουν. Έτσι όρισε η Εκκλησία να γιορτάζουμε την κοίμησή της και πανηγυρίζουμε και ονομάζεται γενέθλιος ημέρα. Και αν δείτε όλους τους Αγίους που όρισε η Εκκλησία πότε θα τον γιορτάζουμε, εάν ξέρουμε την ακριβή ημερομηνία, ότι πέθανε τότε, έφυγε για την άλλη ζωή, βλέπετε τη γενέθλιο ημέρα την κάνουμε γιορτή του και την πανηγυρίζουμε. 23 Απριλίου τον Άγιο Γεώργιο, λέω παράδειγμα. Αλλά είδατε, αν 23 Απριλίου πέσει μέσα στη 40, τι κάνει η Εκκλησία πάλι? Αποφασίζει να το γιορτάσουμε μετά.
Γι' αυτό λέω αυτά τα θέματα τα ορίζει η Εκκλησία. Έτσι λοιπόν τώρα η Εκκλησία έχει ορίσει αυτό ακριβώς, 15. Και την ημέρα αυτή της κοιμήσεως, γιατί δεν είναι θάνατος, εγώ βλέπω ένα σώμα να κοιμάται. Αλλά στην ουσία γεννιέται στο τρίτο μέρος της ζωής, στη συνέχεια. Είναι σαν μια ταινία να βλέπω. Μέρος πρώτον. 9 μήνες στην κοιλιά της μάνας. Μέρος δεύτερον, όσο ζήσω πάνω σε αυτή την γη. Και μέρος τρίτον, άνευ τέλους, η αιώνια ζωή. Και γι' αυτό τιμούμε την Παναγία και την ονομάζουμε Παναγία και Υπεραγία Θεοτόκο. Και ας τιμημούμεθα. Γιατί πρέπει να μιμηθώ το πώς έζησε αυτή, τι έκαναν οι Άγιοι που ήταν άνθρωποι και αυτοί σαν και εμάς, πώς μεταμορφώθηκαν και άλλαξαν, ώστε να πετύχω και εγώ το τρίτο μέρος της ζωής μου πραγματικά να είναι πάρα πολύ ευχάριστο και να μην κοιμάμαι στα παγκάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και αυτή την ομιλία θα την ανεβάσουμε στο κανάλι μας Γέρον Νεκτάριος, να τις δουν χιλιάδες. Όπως σας είπα, την περσινή ομιλία την είδα πριν έρθω εδώ πέρα, την έχουν δει 40.000 άνθρωποι. Όχι μόνον εσείς, εδώ το χωριό, και την άκουσαν. Και αυτό είναι ευχάριστο. Και τούτη ομιλία θα δείτε πόσοι θα την ακούσουν.